τραγικά γεγονότα που είχαμε ζήσει πριν δύο χειμώνες. Με τα παιδιά που είχαν καεί. Ναι. Και ζητούν λοιπόν σε αυτή την χώρα που έχει αυτές τις εμπειρίες. Και για τα νησιά υπάρχει θέμα. Αυτές τις εμπειρίες να πάει το ρεύμα στο 23% ΦΠΑ. Δεν είναι έγκλημα αυτό. Υποχωρήσανε. Ποιος θα μπορέσει να το υπογράψει αυτό. Εντάξει, το 23 φαίνεται ότι το είχαν ζητήσει, το πήρανε. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από τους καταλόγους. Και στα νησιά υπάρχει θέμα με την κατάσταση της έκπτωσης. Οι υπολογισμοί που γίνονται είναι ότι τετραπλασιάζονται οι φόροι εκεί στα νησιά. Βεβαίως υπάρχει, διότι για να πάει μια κούτα μεγάλα στα νησιά, οποιοδήποτε τρόφιμο, έχει έναν άβλο. Έχει μια επιβάρυνση κάποιων δεκάδων ευρώ. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όλες οι χώρες, όταν συγκροτήθηκε η Ευρωζώνη, πήραν κάποιες εξαιρέσεις. Άλλοι πήραν για τα δικά τους νησιά, άλλοι πήραν για κάποιες περιοχές τουριστικές κτλ. Εμείς πήραμε για τα νησιά του Αιγαίου. Πείτε μου κάτι. Συγγνώμη, επειδή δεν την ολοκλήρωσα. Για το άλλο που σας ρώτησα, κάτι είπατε, ένα σχόλιο. Υπάρχει το ενδεχόμενο εξόδου από την Ευρωζώνη. Είναι γνωστές οι επίσημες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι βέβαιο. Άρα λοιπόν, αυτό το ξέρετε την απάντηση, ξέρετε ποιο είναι το σχόλιο. Από εκεί και πέρα είναι γνωστά διατυπωμένες απόψεις, τις ακούμε. Ξέρετε, πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι δεν μπορεί η συζήτηση μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή να γίνεται με όρους και αναλύσεις προενός ή δύο ετών. Ναι. Ίσως βρεθούμε λοιπόν μπροστά σε νέες καταστάσεις όπου ναι. Ίσως χρειάζονται και νέα εργαλεία. Λαπαβίτσικου τύπου, ας πούμε, εργαλεία. Δεν ξέρω γιατί τα προσωποποιείτε τώρα. Φωνάχτε τον Παπα. Δεν έχετε φωνάξει μια φορά τον κύριο Λαπαβίτσα. Λέμε το, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, δηλαδή, αύριο. Δύο χρόνια στο δημόσιο διάλογο. Δεν έπρεπε. Αύριο λοιπόν. Αύριο ναι. Είναι, όχι, αύριο. Τον έχουμε φωνάξει. Από Δευτέρα φωνάξτε τον κύριο Λαπαβίτσα. Να σας πω τώρα, Υπουργέ, επειδή μας παρουσιάζεται μια εικόνα, δηλαδή από τα στοιχεία βγαίνει και από τη σύγκριση των καταλόγων του τι ζητάμε, τι δίνουμε και τι ζητάνε. Βγαίνει μια αίσθηση αδιεξόδου και σύγκρουση. Δηλαδή. Με βάση τις πιθανότητες, μικρές είναι οι πιθανότητες να συμφωνήσουμε εάν κρατήσουν συνεχίζουν να κρατήσουν τη διάσταση. Με βάση αυτό το σκηνικό, είναι έτσι. Πάρα πολύ είναι μικρές πιθανότητες. Άρα, εάν δεν συμφωνήσουμε, η λύση, κατά τη γνώμη σας, η πιθανότερη είναι η ρήξη απόλυτη και πάμε σε εκλογές ή μια μεταβατική και βλέπουμε να πάμε το Σεπτέμβριο τουλάχιστον. Μια παράταση, κάτι. Μια παράδο, κάτι, ας πούμε. Πάντοτε πρέπει να δίνεις ευκαιρίες ώστε να υπάρξουν έστω και την τελευταία στιγμή. Τέτοιες καταστάσεις, τέτοιες συνθήκες που να οδηγηθούμε σε αυτό που ονομάζουμε έντιμο πολιτικό συμβιβασμό. Ναι. Άρα, μία παράταση, η οποία βέβαια και αυτή δεν είναι χωρίς περιεχόμενο. Μία παράταση που απλώς θα ήταν, ας πούμε, ακόμη περισσότερο να σφίγγει η θηλιά, που ναι. Θα αποδυνάμωνε έτη περαιτέρω, όπως έγινε τους 4 μήνες στην ελληνική πλευρά, δεν θα είχε να προσφέρει κάτι. Δεν την αποκλείεται πάντως. Δεν τον αποκλείω, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις. Ναι, σε κάθε περίπτωση και αυτό ναι. Μια συμφωνία θα χρειαστεί όμως. Μια συμφωνία θα χρειαστεί και για αυτή την παράταση την ενδεχόμενη. Προφανώς. Η οποία συμφωνία πρέπει να έρθει γρήγορα στη Βουλή. Εδώ μπαίνουμε στο άλλο θέμα. Η οποία θέμα. Συμφωνία καταρχήν πρέπει να συμφωνηθεί με τους εταίρους. Ναι, ούτως ή άλλως, αν ισχύει το καλό σενάριο, το οποίο καλό σενάριο... Η παράταση δεν είναι νέα συμφωνία βέβαια. Και να απαιτεί να έρθει στη Βουλή. Όπως δεν έγινε και την προηγούμενη φορά. Εάν ισχύει το καλό σενάριο για εμάς, ότι κάνουν λίγο πίσω αυτοί οι πολύ πίσω, όσο χρειάζεται να κάνουν, και έρθει ο Τσίπρας και πει: έχουμε μια συμφωνία αύριο, Σάββατο. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για το μέλλον, το αόριστο. Αυτό πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Έτσι δεν είναι. Με κατεπήγοντα, με διαδικασίες κατεπήγοντος. Πρέπει να περάσει προφανώς. Αν υπάρχει συμφωνία. Αλλά σας επαναλαμβάνω ότι για να έρθει συμφωνία που θα την εισηγηθεί ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει και το περιεχόμενό της να είναι ανάλογο, έτσι ώστε αυτή να είναι πράγματι αυτό που ονομάζουμε αμοιβαία υποφελής συμφωνία. Υπάρχει πιθανότητα σε περίπτωση ρήξης, έχετε σχεδιάσει την πιθανότητα, διότι είναι αποκλειστικά της ελληνικής κυβέρνησης, νομοθετική τουλάχιστον πρωτοβουλία, την πιθανότητα σε περίπτωση ρήξης και πορείας προς εκλογές ή να γίνει κάτι με τις τράπεζες, γιατί καταλαβαίνετε ότι και όσα λεφτά έχουν μείνει θα αρχίσουν να τα μαζεύουν. Capital control δηλαδή, που το κουβεντιάζουν όλοι, το λένε, το αποκλείουμε, το. Αυτή ήταν μια σκέψη, μάλλον μια πρόταση, μια προσπάθεια επιβολής των συγκεκριμένων μέτρων από τους δανειστές μας. Mm-hmm. Την προηγούμενη την οποία, Πέμπτη. Όπως ξέρουμε, απέκρουσε κατηγορηματικά η κυβέρνηση. Την οποία απέκρουσε η κυβέρνηση και λέει το παρασκήνιο ότι. Την απέκρουσε ο κύριος Ντράγκη, παρόλο που τον πιέζανε. Μάλιστα. Άρα δεν είναι στις προθέσεις σας ή στους σχεδιασμούς σας τέτοιο πράγμα. Για ποιο λόγο να είναι. Θεωρώ, ξέρετε κάτι,
είτε παρθούν τέτοια μέτρα είτε δεν παρθούν, το πιο ουσιαστικό είναι ο κόσμος να μην πανικοβάλλεται. Αλήθεια. Αλλά για να μην πανικοβάλλεται πρέπει να γνωρίζει. Πρέπει να γνωρίζει. Η μόνη άλλη είναι να γνωρίζει σύμφωνα. Ποια είναι τα ενδεχόμενα. Πού θέλουμε να πάμε. Το να μην πανικοβάλλετε, όλοι το κάνουμε έκκληση και εσείς καλά κάνετε και εμείς κάθε μέρα από τη μήκα ξύγη βγάζουμε να βγάλουμε λίγη αισιοδοξία. Αλλά δεν είναι και εύκολο να μην πανικοβάλλετε ή να μην ανησυχεί όταν ξέρει όχι, ότι είναι πάρα πολύ είναι. Δύσκολη πια η κατάσταση και ότι είναι δύσκολο να γίνει συμφωνία. Άλλο οι δυσκολίες και άλλο πανικός. Δεν ξέρει τι ξημερώνει αύριο. Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Μην κοιτάτε εσείς ή άντε και εμείς που έχουμε το προνόμιο να μιλάμε μαζί σας να έχουμε μια ενημέρωση, μια εικόνα τέλος πάντων γενικότερη. Ο κόσμος δεν ξέρει τι τον περιμένει αύριο. Σας θυμίζω ότι από πέρσι τον Αύγουστο έχουν ταμιευτεί 17 δισεκατομμύρια ζεστά από την ελληνική κοινωνία, έχουν πάει σε υποχρεώσεις και δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ. Έτσι είναι. Ναι. Δανεικά εννοώ. Χρηματοδοτικό ευρώ. Αυτό είναι άθλος. Καμία χώρα δεν το έχει κάνει. Καμία δεν το έχει κάνει. Άρα λοιπόν υπάρχουν δυνατότητες, δεν χρειάζεται πανικός. Οι δυνατότητες όμως μπορεί να λιγοστεύουν. Είδαμε χθες δύο υπουργούς να διαβεβαιώνουν και καλά κάνανε βέβαια για να ησυχάσει ο κόσμος ότι υπάρχουν τα λεφτά να πληρωθούν στις τάξεις. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε σε ένα σημείο. Προσέξτε να δείτε, ξέρω πολύ καλά. Αλλά όταν βγαίνουν συνάδελφοί σας ξαφνικά και λένε ορίστε η αποκλειστική είδηση αυτή τη στιγμή γίνεται το ένα ή το άλλο. Οι αναπληρωτές υπουργοί που έχουν την ευθύνη δεν θα κάνουν δηλώσεις. Ναι, όχι, καλά κάνανε τις δηλώσεις για να ησυχάσει ο κόσμος. Αλλά μήπως αυτό εμέσως δείχνει ότι τέλος πάντων δεν είμαστε και στα καλύτερά μας, δεν έχουμε και την άνεση των αιώνων από ρευστότητα. Κύριε Οικονομέα, στα καλύτερά μας δεν είμαστε εδώ και 5 χρόνια. Και από τα έσοδα που όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Οικονομικών έχουμε υστέρηση. Ναι, έχουμε και καλά σημάδια. Υπάρχει και υστέρηση. Λογικό είναι αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι ο καθένας σήμερα βρίσκεται σε μια κατάσταση αναμονής, αμηχανίας, αναβάλει υποχρεώσεις, πληρωμές. Υπουργέ μου, εάν πάμε σε κάποιο είδους, αν τα σπάσουμε και πάμε σε ρήξη, εσείς λέτε ότι το μεσοδιάστημα μέχρι να γίνει προσφυγή στο λαό και το αμέσως επόμενο, που προφανώς θα πάμε πάλι σε νέα διαπραγμάτευση με νέα εντολή και με άλλο σκηνικό. Κατά κάποιο τρόπο, πιθανότερο να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πιο ενισχυμένος. Έτσι, από ό,τι δείχνουν δημοσκοπήσεις του. Εγώ προσωπικώς είμαι βέβαιος. Ναι, λοιπόν, πιστεύετε ότι θα είναι ελέγξιμη η κατάσταση, διότι εκείνη το σημείο του πανικού ή μη του πανικού του κόσμου. Γιατί να μην είναι ελέγξιμη δεν ξέρω. Γιατί δηλαδή, τι βοηθάει αυτή τη στιγμή ο πανικός, τι προσφέρει, σου λύνει κανένα ζήτημα. Ο πανικός ποτέ δεν λύνει ζητήματα, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Λέω αν θα είναι ελέγξιμη οικονομικά, κοινωνικά, να συνειδητοποιήσουμε τις δυσκολίες. Αν είσαι σε χαρτογράφη τα νερά, αυτό ήδη δημιουργεί μια ανησυχία, μια αγωνία. Και μην ξεχνάμε ότι εδώ και 5 χρόνια πάντως, τα νεύρα του κόσμου έχουν γίνει τσατάλια, όπως ξέρετε. Εντάξει. Πέντε χρόνια βλέπει εφιάλτες. Τι θα κάνει με το παιδί του. Τόση τρομολαγνική προπαγάνδα που έχει υπάρξει τους τελευταίους μήνες και πάλι καλά. Σε σχέση με το πώς αντιδρά ο ελληνικός λαός. Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι ο ελληνικός λαός είναι ήδη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση 5 χρόνια τώρα. Δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Αν το παιδί του θα έχει δουλειά. Και τι δουλειά θα έχει. Και πόσο μισθό θα παίρνει. Τα ξέρετε. Αυτά δεν είναι. Εδώ και 5 χρόνια όμως. Καλά, ναι, αυτό καλά το λέτε. Ναι, υποτίθεται ότι. Αυτό θέλουμε να αναστρέψουμε. Όλη αυτή η προσπάθεια, γιατί γίνεται. Γιατί γίνεται. Αν ήταν τόσο απλό, δηλαδή δεν θα το είχαμε κάνει εδώ και 4 μήνες. Στο δικό σας το χώρο τώρα, θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί καινούργιες, έχουν εξαγγελθεί έστω, υπάρχει κάποιο φως αυτό ή όλα εξαρτώνται από το αν θα έχουμε συμφωνία ή δεν θα έχουμε. Αυτό το οποίο έχει πράγματι υπάρξει και είναι αξιοθαύμαστο είναι ότι με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία του Εργάνη τους τελευταίους 2 μήνες υπήρξε μια βελτίωση του ισοζύγιου απασχόλησης. Δηλαδή οι νέες θέσεις εργασίας όχι μόνο ήταν περισσότερες, αλλά είχαν και μια αυξητική τάση σε σχέση με αυτούς που φεύγαν από την εργασία, με αυτούς που αποχωρούν. Αυτό εν μέρη δικαιολογείται λόγω του τουρισμού, η προσδοκία τουριστών κτλ. Το δεύτερο που εμείς τη δεύτερη επισήμανση που κάνουμε είναι ότι οφείλεται και στην κινητοποίηση της επιθεώρησης εργασίας όπου μέσα από τους ελέγχους που έχουν γίνει και την προσπάθεια να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας στα θέματα της αδύνατης εργασίας ένα μέρος εργαζομένων οι οποίοι δεν φαινόντουσαν αποκαλυφθήκαν, καταγραφήκαν. Εντάξει, μακάρι. Καλό είναι. Αλλά προσέξτε, σε αυτές τις συνθήκες θεωρώ λοιπόν ότι αν υπάρχει μια στοιχειώδης έτσι, επιστροφή στην κανονικότητα,
θα μιλάμε για, έτσι, για ναι, ρε, παιδί, πολύ ευχάριστες καταστάσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Και όλοι αυτό περιμένουν. Να γίνει ένα τσάφ και να φύγει προς τα πάνω. Αλλά αν πάμε είναι σε αυτό εκλογές, που δεν θέλουν... αυτό θα πιάσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και θα είμαστε στην ίδια κατάσταση. Είναι θέμα γι' αυτό. Αλλά θα μου πεις και να υπογράψουμε τώρα αυτό το πράγμα πάλι, τι θα γίνει. Εάν για παράδειγμα υπογράψουμε αυτό που λέγαμε για τον τουρισμό, τι θα γίνει. Ναι. Θα υπάρχει μια χρηματοδότηση όμως της χώρας. Να σας πω, υπ' αυτές τις συνθήκες, δηλαδή, εάν δεν καταλήξουν μέχρι την 30 του μήνα, μέχρι την Τρίτη, το αργότατο, το βάζω εγώ, εντάξει, ας πούμε, υποτίθεται ότι το τελεσίγραφο είναι μέχρι αύριο, αλλά τέλος πάντων. Και οι ημερομηνίες και τα λοιπά, όλα αυτά αλλάζουν. Το βουνού του δεν θα το πληρώσουμε, έτσι. Ναι, βέβαια, έτσι. Εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Είναι πολύ πιθανό. Και από εκεί και πέρα την απάντηση την ξέρετε. Μπαίνει σε κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων η χώρα. Δεν ταυτίζεται αυτό με πιστωτικό γεγονός. Το ξεκαθάρισε και το δουλού του ότι δεν είναι χρεοκοπία. Ναι. Αλλά... από την άλλη, η κυρία Λαγκάρτ λέει: βρέστε λύση πριν ανοίξουν οι αγορές της Δευτέρας. Ναι, δεν ξέρω. Και η Λαγκάρτ. Και η Λαγκάρτ. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Εγώ θέλω τα λεφτά στις 30 του μηνός. Α, θέλει αυτή. Το θέμα είναι. Για να πανηγυρίζει στο τέλος να λέει πήρα τα λεφτά μου. Η κυρία Λαγκάρτ εκπροσωπεί έναν υπερεθνικό οικονομικό οργανισμό, ο οποίος δεν απολογείται σε κανέναν. Δεν έχει. Τουλάχιστον δηλαδή και η Μέρκελ, ας πούμε, και ο Ολάντ έχουν ένα κοινοβούλιο, έχουν κάποιους λαούς να τους ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις. Η κυρία Λαγκάρτ, εντάξει. Εντάξει. Εκφράζοντας κάποιες. Τα κοινοβούλια. Τα κοινοβούλια, οι χώρες. Στην κυρία Λαγκάρτ, κανένα κοινοβούλιο. Τίποτα. Σε κανένα. Είναι διάφοροι εμπειρογνώμονες οι οποίοι παίρνουν φοβερούς μισθούς. Όπου έχει πάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει διαλυθεί το πολιτικό σύστημα, η οικονομία και η κοινωνία. Και έρχονται να μας δώσουν και συμβουλές. Ας όψετε αυτός που τους έφερε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ναι. Δεν θέλω τώρα να θυμηθώ τις δηλώσεις μερικών δικών σας. Για το Δουνουτού και για το πώς θα πληρώνουμε μισθοδυναικές στις δόσεις μας και όλα αυτά. Δεν θέλω να σας φέρω τώρα σε δύσκολη θέση να σχολιάζετε. Αλλά... αποφύγατε την προηγούμενη μου παρατήρηση, λέω. Όχι, λέω, δεν είναι ας όψετε αυτός που τους έφερε. Όταν υπήρχαν αποδεδειγμένα εναλλακτικές προσεγγίσεις. Άμα υπήρχαν τότε, κύριε Σκουλέτη, υπάρχουν και τώρα. Α, συμφωνώ. Θα το δούμε λοιπόν. Έτσι. Ναι. Εννοείται ότι αυτό που κάνετε εσείς τώρα. Αλλά δεν είναι το ίδιο, δεν είναι σακιόμοι, ε. Φαντάζομαι ότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες σήμερα. Ενώ τότε, παρά τις δυσκολίες, ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Κύριε Σκουρλέτη, τώρα πάτε σε μία ρήξη έχοντας έναν σχεδόν ισοσκελισμένο πράγμα και ελαφρό πλεόνασμα. 0,4. Ναι. Σας λέγανε ότι είναι 2,5, αλλά είναι 0,4. Ο άλλος και ο προάλλος πήγανε και κάνανε διαπραγματεύσεις και είχαν 36 δις έλλειμμα. Ναι, όταν του δίνανε 20, όταν του δίνανε 22 ζεστά και δεν τα πήρε δισεκατομμύρια. Πάμε πιο πίσω από τις διαπραγματεύσεις. Το οποίο θα κάλυπτε τουλάχιστον επί 1,5 χρόνο τις δανειακές ανάγκες και θα μπορούσε ταυτόχρονα να τακτοποιήσει λίγο τα οικονομικά της χώρας. Αλλά βέβαια, πού να προλάβεις να τακτοποιήσει τα οικονομικά της χώρας όταν όλοι τρώγαν τότε. Όταν δίνανε στις Siemens, δίνανε στα εξοπλιστικά. Είχαν στα ταμεία τους, ας πούμε, δεν ξέρω από πού, μαύρα χρήματα. Τα δύο μεγάλα κόμματα. Έτσι δεν είναι. Με την ίδια λογική και εσείς δεν έπρεπε να δώσετε τα 10 δις στο τούχο σου, να τα έχετε τώρα να πληρώσετε και να μην γίνει πιστωτικό γεγονός. Με την ίδια χρήση να κάνουν και σε εσάς μετά από λίγο. Μισό λεπτό. Ότι δεν τα κρατήσατε. Το τούχο σου ως ποσό αυτό βαραίνει το ελληνικό χρέος. Ναι, μας τα έχουν δανείσει. Απλώς τη διαχείρισή τους αυτή τη στιγμή. Χάσατε τη διαχείριση. Εγώ ειλικρινά ως προς αυτό δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Άμα δεν έχετε καταλάβει εσείς που είσαστε υπουργός, πώς δεν καταλάβουμε εμείς. Ο κ. Βαρουφάκης έχει σε ένα εξασέλ το κατέθεσε που εξήγησε κανονικά τι έγινε. Και άλλοι και δεν έχει ευθύνη το Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι ήταν οι συνθήκες. Το θέμα είναι το διαβάσαμε. Εννοώ πλέον για ανθρώπους που πέρα και έξω από τις, για να μην παρεξηγούμε, την βούληση της εκλεγμένης κυβέρνησης, της σημερινής κυβέρνησης. Αυτή είναι τεράστια η ευθύνη γύρω από αυτό. Στον χώρο το δικό σας, εγώ συχαίνομαι το να κάνουμε τώρα αναφορές για το παρελθόν. Δηλαδή να πούμε τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, τι έλεγαν οι συνάδελφοί σας, όχι εσείς ξαναλέω, όταν τους ρωτάγαμε πώς θα το εφαρμόσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, έχεις εναλλακτικές, λέει το του Χουσού. 2 δις από εκεί, 3 δις από εδώ, πολύ εύκολα ήταν, τα μοιράζαμε τότε. Αλλά τώρα δεν το παροδοσούμε γιατί είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Τη ρύθμιση με την εισφορά.
στο δικό σας το χώρο, mm-hmm. τις εργοδοτικές φορές, τις φορές υγείας από τις συντάξεις. Δύο διαφορετικά πράγματα είναι αυτά. Ναι, το ξέρω. Το ένα είναι η αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς που λέμε εμείς να επανέλθει όπως ήταν πριν την καταργήσουν, mm-hmm. το οποίο μεταφράζεται σε 800 εκατομμύρια για το 2016 υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων. Της εργοδοτικής. Της εργοδοτικής και κατά ένα μικρό μέρος των εργαζομένων. Ναι. Απόλυτα σωστό μέτρο. Απόλυτα σωστό μέτρο. Ναι. Ναι, η λογική δική τους απέξω. Και το άλλο ήταν το οποίο το κόψαμε. Ναι, γιατί το κόψατε, αυτό δεν ήταν όμως λίγο επιπόλαιο να το προτείνετε και μετά το παίρνετε πίσω. Προσέξτε να δείτε. Σε μια και μάλιστα είδα που έχετε μια δήλωση εδώ πέρα ότι δεν είχε κανένα. Δεν υπάρχει δημοσιονομικό όφελο και πιθανότατα έχετε δίκιο. Ήταν πολύ. Γιατί το προτείνατε τότε και μετά το παίρνετε πίσω. Κοιτάξτε να δείτε. Σε μια συνεχή διαβούλευση μιλάει για την εισφορά επί των επικουρικών και των κύριων συντάξεων σε σχέση με την νοσοκομιακή περίσταση. Για τον τομέα υγείας. Για τον τομέα υγείας. Για την εισφορά υγείας. Όπου εσείς είπατε 5 και οι άλλοι είπαν 6. Ναι. Και είπαμε εμείς καθόλου. Καθόλου. Και είπαμε εμείς καθόλου. Γιατί αυτά τα λεφτά στον κουρουμπλί θα πηγαίνουν να χρειάζεται στα νοσοκομεία στην Ελλάδα. Συμφωνώ ότι ήταν ένα έτσι καθαρό ανταποδοτικό μέτρο. Δεν πήγαινε στο ασφαλιστικό, αλλά πήγαινε στον κουρουμπλί. Ναι, αλλά από εκεί και έπειτα όμως δεν προσφέρει τίποτα στον κουρουμπλί, στον οποίο δηλαδή. Διότι μιλάμε για πολύ μικρά ποσά. Και απλά και μόνο, κατά τη γνώμη μου, αποσκοπούσε στο να σπάσει το ταμπού ότι δεν πειράζουμε έστω έμεσα μισθούς, συντάξεις, κυρίες και επικουρικές. Είχε καθαρά πολιτική. Για συμβολικούς λόγους το. Γι' αυτό το ζητάγανε. Ναι. Γι' αυτό το ζητάγανε. Όχι, αυτό το προτείνατε κι εσείς. Δεν το ζητάγανε. Προσέξτε να δείτε. Ήταν μέσα στην πρόταση. Λοιπόν, για κάποιες ώρες ήταν. Mm. Αλλά προσέξτε να δείτε. Αυτές οι προτάσεις, επειδή ακριβώς οι συζητήσεις είναι συνεχείς, έτσι. Διαμορφώνονται και επαναδιαμορφώνονται συνεχώς. Αυτό είναι απόλυτα λογικό. Αλλά κάθε φορά που απορρίπτεται ως βάση συζήτησης ένα σχέδιο, θεωρώ ότι δεν δεσμεύει κανέναν πια. Τι να κάνουμε δηλαδή. Εντάξει, λογικό, απλώς δεν είναι την πρόθεση. Να σας πω, πάντως, το γεγονός ότι είπατε να αυξηθούν πάλι οι εισφορές στις κύριες συντάξεις, αυτές είχαν κοπεί και διότι είχε καταργηθεί ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας, όπου πληρώνανε για τη διατήρησή τους, καταργήθηκαν. Άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι. Άλλο είναι αυτό. Εδώ μιλάμε σε σχέση με τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν είναι υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Ναι, τότε είχε κοπεί. Διότι δίνανε. Τότε είχε κοπεί και ήταν ένα μέτρο το οποίο σας λέω ότι αποστέρισε 800 με 1 δις τα ταμεία. Εντάξει. Ναι, το δουν ούτου διαφωνεί με αυτό, γιατί λέει ότι αυξάνεται. Μα το δουν ούτου, κοιτάξτε με τη διαφωνή. Διαφωνεί με αυτό. Το οποίο βαραίνει κυρίως την εργοδοτική πλευρά. Διαφωνεί με την έκτακτη εισφορά για τα κέρδη πάνω από 500.000. Διαφωνεί με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών πάλι για τα κέρδη των επιχειρήσεων. Με όλα δηλαδή αυτά τα μέτρα, τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη κοινωνική στόχευση. Εντάξει, αυτό όμως σημαίνει τι. Επιβεβαιώνει μάλλον ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι το φλάμπουρο κάποιες της οικονομικής ολιγαρχίας σε τελική ανάλυση. Άντως, τι να κάνουμε. Εντάξει, τώρα το να σου λέει μη βάλεις μεγάλη δηλαδή, φορολογία στις επιχειρήσεις. Προσέξτε να δείτε. Εδώ είχαμε πέντε χρόνια που πλήρωσαν οι κατώτατοι μισθοί, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Μα δεν καταλαβαίνω. Τα βάρη λοιπόν πρέπει να πέσουν σε αυτούς οι οποίοι κατέχουν και έχουν. Μα ποιος θα πει όχι. Ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό δείχνουν τα πεπραγμένα. Μα τι λέτε τώρα, πού ζούμε δηλαδή, σε άλλη χώρα ζούμε. Άλλο είναι ο πλούσιος ιδιοκτήτης και άλλο είναι η επιχείρηση. Έχει διαφορά. Η επιχείρηση βγάζει κέρδη, τα οποία τα επενδύει. Για κέρδη λοιπόν μιλάμε. Ναι, δεν μπορεί να φορολογήσει και τις ζημιές. Για προσέξτε λοιπόν. Ενώ υπήρξαν κλάδοι οι οποίοι αυξήσαν την κερδοφορία τους, αυτά τα χρόνια που μιλάμε, αυτά, είδατε καμιά επένδυση. Ποτέ σε συνθήκες ύφεσης δεν υπάρχουν επενδύσεις. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Νεοφιλελεύθερες ακαμψίες και δόγματα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Θα αυξηθούν τα κέρδη και από τα κέρδη θα επιβεβαιωθούν. Σε συνθήκες ύφεσης δεν υπάρχουν επενδύσεις. Όταν δεν υπάρχουν επενδύσεις. Σε συνθήκες ύφεσης. Ιστορικά, και το λέω το ιστορικά και σας κλείνω το μάτι επειδή. Κάτι παρακολουθείτε. Λοιπόν, έχει φανεί ότι όταν έχεις χάσει το 1 τέταρτο του εισοδήματός σου για να ξεφύγεις από εκεί, χρειάζεσαι πια μια ισχυρή παρέμβαση του δημόσιου τομέα. Εντάξει, δημόσιες επενδύσεις. Αλήθεια είναι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αλήθεια είναι. Κανείς δεν θα έρθει εδώ πέρα σε αυτές τις συνθήκες να επενδύσει, ούτε Έλληνας ούτε ξένος. Ο δε Έλληνας θα τα βγάλει και απ' έξω. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται. Συγγνώμη, έχω ερώτηση. Και τη ρωτάω με ευκολία, διότι η κατάστασή μας ότι είναι κακή, σαν χώρα δηλαδή, και στα ταμείο και σαν ρευστότητα, είναι γνωστό. Δεν είναι κάτι το
που το λέω εγώ. Αυτό που γράφεται, ότι λείπουν 150 εκατομμύρια να συμπληρώσετε για να πληρωθούν οι συντάξεις. Δεν ισχύει. Έχει κάποια βάση. Δεν έχει, όχι, όχι. Όλα είναι τακτοποιημένα. Και ότι παίρνετε, θέλετε να πάρετε λεφτά από αλλού, από άλλα ταμεία για να τα συμπληρώσετε. Εντάξει, αυτό γίνεται κάθε φορά. Γίνεται κάθε φορά. Δεν λέω ότι δεν γίνεται. Είναι τακτοποιημένα, μην πανικοβάλλετε τον κόσμο. Άθελά σας. Άθελά σας. Να σας πω, εδώ και 5 χρόνια που μπήκαμε στην κρίση. Κατά καιρούς βγαίνουν διάφορες ειδήσεις και ρεπορτάζ ότι δυσκολεύονται να μαζέψουν τα λεφτά για τη συντάξη. Δεν σημαίνει ότι πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Απλώς είναι ένα δείγμα το σε ποια κατάσταση έχουμε βρεθεί. Συγγνώμη. Αν υπήρχε κάποιο θέμα, θα λέγαμε ειλικρινώς ότι ξέρετε θα πάει μια μέρα πίσω. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ωραία, εντάξει. Με βάση τις. Επειδή υπάρχει και η υστέρηση στα έσοδα. Εντάξει, θα πληρωθούν κανονικά τώρα. Σήμερα, αύριο δεν είναι. Υπάρχει μια υστέρηση η οποία φαντάζομαι ότι θα καλυφθεί, διότι τώρα ουσιαστικά ξεκινάει και περίοδος υποβολής των δηλώσεων. Ναι. Τώρα αρχίζουν και πέφτουν. Τουλάχιστον τα έσοδα που φορολογία. Άρα λέτε ότι ακόμα και αν πάμε σε κάποια ρήξη και τα λοιπά, είναι εξασφαλισμένα. Έχετε δυνατότητα να πληρωθούν, ας πούμε, άλλο μία τον παράλληλο, μέχρι να δούμε τι θα απογίνουμε. Νομίζω πως ναι. Ναι. Μιλάμε με βάση τις επικρατούσες συνθήκες. Πάντα. Έτσι, αν έρθουν τα βομβαρδιστικά από πάνω, τα Spitfire, δεν ξέρω. Επειδή το έχετε πολύ εύκολο, το λέω με πολύ καλή πρόθεση, να μας κατηγορείτε ότι πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Άθελά σας είπα. Σας αναγνώρισα. Σας ξαναλέω ότι η δουλειά του δημοσιογράφου είναι αυτή. Τι, να πανικοβάλλει τον κόσμο. Όχι, να ρωτάει. Να ρωτάει. Ας πούμε, να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο, διότι υπάρχουν τα λεφτά. Ας μην πιάσουμε αυτό το αγαπημένο μου θέμα για τους δημοσιογράφους. Επειδή είναι αγαπημένο σου θέμα. Έχω να σας πω 10 παραδείγματα όλο τον τελευταίο μήνα συναδέλφων σας, οι οποίοι το μόνο που δεν κάνανε ήταν δημοσιογραφία. Συμφωνώ μαζί σου περισσότερο από όσο λέτε. Θα συμφωνήσουμε υπό την προϋπόθεση να συμφωνήσετε κι εσείς ότι υπάρχουν και παραδείγματα συναδέλφων σας υπουργών που άλλα είπαν τη μια μέρα, άλλη την άλλη και άλλη την τρίτη. Εσείς δεν το κάνετε. Και άλλα την τέταρτη και άλλα την πέμπτη. Το κλείνουμε. Λοιπόν, θα πατσίσαμε τώρα, υποτίθεται. Όχι, δεν πατσίσαμε. Αλλά θέλω να πω ότι. Άλλο ήθελα να πω, το είπα με έναν τρόπο έτσι λίγο περίπλοκο. Ναι, μεν έχετε τα λεφτά να πληρώσετε τους μισθούς συντάξεις, αλλά δεν έχετε τα λεφτά να πληρώσετε τους προμηθευτές, τις μικρές επιχειρήσεις, αυτά που χρωστάει το κράτος από εδώ από εκεί. Αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εάν αυτό δεν λυθεί, γιατί αφορά και το δικό σου χώρο πάνω μου, θα υπάρξει και άλλη ανεργία. Θα υπάρχουν απολύσεις σε λίγο. Δεν θα μπορούν να κρατήσουν τους υπαλλήλους. Και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί το. Πιστεύω συμφωνεί σε αυτό. Το όλο οικονομικό κύκλωμα αρχίζει και ρετάρει προφανώς. Αλλιώς δεν θα λέγαμε ότι έχουμε χρηματοδοτικό πρόβλημα. Τώρα, τελευταίο πολιτικό θέμα. Να το ακούσουμε. Εάν υποθέσουμε ότι θα πάμε σε ρήξη. Εσείς λέτε υποχρεωτικά θα πάμε σε εκλογές. Υπάρχει άλλη πιθανότητα. Όπως. Άλλος πρωθυπουργός, τα λέει ο Σαμαράς, να μην είναι ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Σαμαράς και να είναι ένας τρίτος και να ένα άλλο πράγμα. Αυτό θα ήταν η ταφόπλακα στη δημοκρατία. Τέτοιες λύσεις που ουσιαστικά ακυρώνουν, βάζουν στην άκρη την δημοκρατική εντολή των πρόσφατων εκλογών, ισοδυναμούν με ταφόπλακα στη δημοκρατία. Ναι. Δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό το πράγμα. Σε καμιά περίπτωση. Και κυρίως δεν μπορεί να το αποδεχτεί ο ελληνικός λαός. Αλλά έχετε την δεδομένη, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Έχετε τους βουλευτές και δεν μπορεί να περάσει κάτι χωρίς να είστε εσείς μέσα. Έτσι, χωρίς να το εγκρίνετε δηλαδή. Αλλά λέτε ότι δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Πάμε σε εκλογές και ξανά αυτό που θα προκύψει από την εκλογική μάχη, έτσι. Δεν είπα ότι πάμε σε εκλογές, είπα ότι είναι. Εάν φτάσουμε σε αδιέξοδο αύριο και δεν κάνουν λίγο πίσω αυτή, κάπως ας πούμε να χαλαρώσει αυτή η θηλιά. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό είπατε. Δεν σας παρεξηγεί κανείς. Πάντως σίγουρα δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να φύγει ο Τσίπρας και να μπει άλλος πρωθυπουργός και άλλη κυβέρνηση. Προφανώς. Γιατί το έχουμε ζήσει, ρε παιδί. Είδαμε ένα Παπαδήμονα ήταν εκλεγμένοι άλλοι. Δεν το είδαμε. Το ζήσαμε από ποιους και κάτω από ποιες καταστάσεις. Με αυτούς οι οποίοι είχαν αποδεχθεί τους όρους υποταγής έναντι των δανειστών. Λοιπόν. Ναι. Να κρατήσουμε ότι ο υπουργός μας είπε ότι θεωρεί και έχει δίκιο βέβαια, δεν πετάει στα σύννεφα, ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και η πιθανότητα συμφωνίας. Πιο κρίζα μας τα είπε από ότι τα πιστεύαμε. Ναι. Πιο σκούρα. Εγώ νόμιζα να σου πω την αλήθεια ότι θα μας έδινε έστω και μια πλασματική νότα αισιοδοξίας, αλλά με ειλικρίνεια μας είπε ότι τα πράγματα είναι. Αν δεν υπάρξει κάτι δηλαδή φοβερό αύριο, πώς να συμφωνήσουμε με αυτά που ζητάνε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Θα συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο το οποίο δεν θα είναι αυτά που ζητάνε. Ναι. Μακάρι. 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 Λοιπόν, μέχρι τότε να είστε καλά. Καλημέρα. Θα τα πούμε, θα σχολιάσουμε. Θέλετε να κάνουμε μια. Εάν γίνει συμφωνία,
Θέλετε να βάλουμε, να σας βγάλουμε στο τηλέφωνο τη Δευτέρα να τα σχολιάσουμε. να κλείσουμε κανένα καλεσμένο. Αφήστε αυτά να τα κάνουν η παραγωγή της εκπομπής, μην τους πάρουμε τη δουλειά. Σωστά. Έτσι να στηρίξουμε τη συνεργασία. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε.